κυβερνήσει απερίσπαστος με την πολύ μεγάλη άνεση των 160 βουλευτών που διέθετε. Αντί όμως το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει να εφαρμόζει το πρόγραμμά του όποιο είχε, αν είχε, και να κάνει πράξη αυτά τα οποία υποσχόταν προεκλογικά, τα λεφτά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα, αντί να κάνει αυτά τα πράγματα, δυστυχώς ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα εγκληματικό λάθος, για να μην πω τη βαρύτερη κουβέντα, ότι ήταν σκοπιμότητα σε βάρος της χώρας, να συκοφαντήσει την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον προηγούμενο Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή. Έτσι, θυμίζω μια σειρά ενεργειών οι οποίες γίνανε από τους κυβερνώντες τότε του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα-πρώτα προσπαθήσαν να αμαυρώσουν την εικόνα της χώρας, ισχυριζόμενοι ότι η χώρα είναι κατεστραμμένη οικονομικά και έχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Για να πετύχουν λοιπόν να φουσκώσουν όσο περισσότερο γινόταν το έλλειμμα, εφαρμόσαν δημιουργική λογιστική. Τι κάναν δηλαδή? Έσοδα τα οποία ήταν προγραμματισμένα να εισπραχθούν για το 2009, τα μεταφέραν το 2010, και αντιστρόφως δαπάνες οι οποίες δεν υπήρχαν στον προπολογισμό του 2009, τις πραγματοποίησαν το 2009, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον προπολογισμό εκείνο. Μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάω. Ξέρουμε κάθε χρόνο ότι τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα, τα οποία αποφέρουν στο κράτος περίπου 1,5 δισεκατομμύριο, εισπράττονται τον τελευταίο μήνα του χρόνου που τρέχει και ισχύουν από μία πρώτη του επόμενου. Δηλαδή, τα τέλη κυκλοφορίας για το 2012 εισπραχθήκαν τον Δεκέμβριο του 2011 και ισχύουν από μία πρώτη του 2012 και μετά. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μην ξεκινήσει η διαδικασία εισπράξης των τελών για το 2010, το Δεκέμβριο του 2009, αλλά να μεταφερθεί η διαδικασία αυτή από 1 Απρίλιο του 2010. Αποτέλεσμα, η στέρηση 1,5 δις στα έσοδα του προπολογισμού για το 2009. Δεύτερο παράδειγμα, η κυβέρνηση δικιά μας, ο τότε Υπουργός Πεχοδέ, ο κ. Σουφλιάς, είχε θεσμοθετήσει μια διαδικασία για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, για την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων. Από τη διαδικασία αυτή εκτιμούσαμε ότι θα υπάρξουν έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό της τάξης των 4 περίπου δις. Ενώ λοιπόν η διαδικασία αυτή έπρεπε να τρέξει το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2009, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε, ήταν από τις πρώτες της αποφάσεις, να μεταφερθεί τον Απρίλιο του 2010. Αποτέλεσμα, άλλη μια υστέρηση τουλάχιστον των μισθών από τα χρήματα αυτά, δηλαδή άλλα 2 δις. Και όχι μόνο αυτό, αυτό ήταν η μεταφορά των εσόδων που έκανε, τα οποία ενώ ήταν προγραμματισμένα για το 2009, τα μετέφερε το 2010. Αλλά το 2009 πραγματοποίησε και δαπάνες, οι οποίες δεν ήταν καν στον προϋπολογισμό. Όπως για παράδειγμα, έδωσε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προφανώς δεν υπήρχαν στον προϋπολογισμό και βάρυναν το έλλειμμα. Αποτέλεσμα, ενώ εκτιμούσαμε ότι το 2009 το έλλειμμα θα κλείσει περίπου στο 9%, δηλαδή σε μονοψήφιο νούμερο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργική λογιστική που ανέφερα, αλλά και με φούσκωμα ακόμη περισσότερο, βλέπω υπόθεση Γιωργαντά και θα σταθώ λίγο για αυτό το πράγμα στη συνέχεια, το ανέβασε στο 15,4. Το ανέβασε στο 15,4 και έκανε την Ελλάδα το μαύρο πρόβατο, τη χώρα με τη χειρότερη οικονομία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το λέω γιατί θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, αν εφήρμοζε αυτά που έλεγε ο προπολογισμός του 9, αν έκανε πράξη αυτά που έπρεπε, που ήταν θεσμοθετημένα, να έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης του 9% περίπου και να μην είμαστε χειρότερη οικονομία στην Ευρώπη, να είμαστε η τέταρτη ή πέμπτη χώρα που έχει προβλήματα. Γιατί σας θυμίζω ότι το 2009 η Μεγάλη Βρετανία, η πλούσια Μεγάλη Βρετανία, είχε έλλειμμα της τάξης του 12,5%, η Ισπανία ήταν γύρω στο 11%, η Πορτογαλία ήταν γύρω στο 10%. Υπήρχαν δηλαδή χώρες που είχαν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και πολύ μεγαλύτερα ελλείμματα. Κι όμως η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργική λογιστική και με το φούσκωμα που έκανε, ανέβασε το έλλειμμα στο 15,4, καθιστώντας τη χώρα μας, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία και στον Κώστα Καραμαλή, το μαύρο πρόβατο, τη χειρότερη οικονομία στην Ευρώπη. Και είπα ότι δεν της έφτασε μόνο η δημιουργική λογιστική, αλλά έκανε και περαιτέρω φούσκωμα. Είναι κάτι το οποίο λένε στο χωριό μου ότι αγαπάει ο Θεός τον ψεύτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Κάτι το οποίο αποδείχθηκε πριν από μερικούς μήνες. Και χθες είδαμε τον εισαγγελέα, τον κύριο Πεπόνη, να ζητάει την άσκηση διαδικασίας ελέγχου, έτσι, να γίνει δηλαδή εξεταστική επιτροπή από τη Βουλή για το θέμα αυτό σε βάρος του τότε Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπακοσταντίνου. Δηλαδή,
παρά το ότι έγιναν αυτές οι μεθοδεύσεις που έγιναν, παρόλα αυτά το έλλειμμα δεν πήγαινε εκεί που θέλαν και το έλλειμμα το φουσκώσαν ακόμη περισσότερο. Και βλέπουμε ότι τώρα ξέσπασε η ιστορία αυτή που θα καταλήξει σε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο γιατί θα αποδειχθεί ότι το έλλειμμα φουσκώθηκε μόνο και μόνο για λόγους μικροκομματικής, αγνοώντας τη ζημία που θα γίνει σε βάρος της χώρας. Και αυτό ήταν το πρώτο, το πιο μεγάλο εγκληματικό λάθος στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το αμέσως επόμενο ήταν ότι με μια σειρά δηλώσεις από κυβερνώντες, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος είπε το αλίστου μνήμης «κυβερνώ την πιο διεφθαρμένη χώρα του κόσμου», του τότε Υπουργού, τότε Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είπε ότι βρισκόμαστε στον Τιτανικό και βουλιάζουμε, του τότε Υπουργού Εργασίας, του Αντρέα του Λοβέρδου, που είπε ότι στα ταμεία δεν υπάρχει σάλιο, συκοφάντησαν διεθνώς τη χώρα. Σπηλώσαν διεθνώς τη χώρα. Είχαμε λοιπόν μια χώρα που σύμφωνα με τους κυβερνώντες του ΠΑΣΟΚ είχε το μεγαλύτερο έλλειμμα στην Ευρώπη, ήταν η χώρα η περισσότερο διεφθαρμένη στον κόσμο, όπου δεν είχε σάλιο ταμεία. Και μετά από αυτό πήγαμε να πάρουμε δανεικά. Είναι προφανές ότι δανεικά δεν μπορούσαμε να βρούμε. Μοιραία λοιπόν από τα εγκληματικά λάθη αυτά ή αν θέλετε τις σκοπιμότητες των κυβερνώντων, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι υπήρχαν και σκοπιμότητες, γιατί αποκαλύφθηκαν οι συνομιλίες του κυρίου Στρος-Καν με τον κύριο Παπανδρέου ακόμη και πριν τις εκλογές για ένταξη της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οδηγηθήκαμε λοιπόν μοιραία στην δανειακή σύμβαση, στο μνημόνιο και στην επιτήρηση από την Τρόικα. Δύο κουβέντες για αυτή τη δανειακή σύμβαση. Όταν πλέον μετά τα εγκληματικά λάθη που έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσαμε να βρούμε δανεικά, μοιραία, για να μην επέλθει η χρεοκοπία της χώρας, ανέλαβαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας δώσουν κάποιο δάνειο. Και για να μας δώσουν το δάνειο αυτό, αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε τη δανειακή σύμβαση, το περίφημο μνημόνιο. Εκεί λοιπόν έγινε ένα ακόμη μεγάλο λάθος από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το ότι δεν διαπραγματεύθηκε τους όρους του μνημονίου αυτού. Εμείς τότε ως Νέα Δημοκρατία βγήκαμε και είπαμε όχι στο μνημόνιο, και το ξεκαθαρίζω σε τι είπαμε όχι. Το μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση που προβλέπει ότι η χώρα θα πάρει τόσα χρήματα, 108 δις ήταν η αρχική σύμβαση του μνημονίου, τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιήσει για να καλύψει τα ελλείμματά της και θα έπρεπε μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 4 χρόνων να πετύχει η χώρα να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή να σταματήσει να έχει ελλείμματα. Και εξηγούμε τι σημαίνει αυτό για να γίνω κατανοητός. Ο κάθε ένας, ακόμη και στο σπίτι του, έχει ένα προϋπολογισμό. Ξέρει για παράδειγμα ο Νίκος ότι αν έχει ένα μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ θα πρέπει να κινηθεί μέσα στα πλαίσια αυτά. Αν ένα μήνα ξοδέψει 800, τότε θα έχει πλεόνασμα. Αν ένα μήνα ξοδέψει 1.200, θα έχει έλλειμμα και θα πρέπει να πάρει δανεικά από κάπου. Η χώρα λοιπόν, και αυτό κρατήστε το, από το 1981 και μετά έχει συνεχώς ελληματικούς προϋπολογισμούς. Ο τελευταίος πλεονασματικός προϋπολογισμός ήταν ο προϋπολογισμός κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τότε πρωθυπουργό τον αείμνηστο Γεώργιο Ράδη, του 1981, γιατί αμέσως μετά από το 82, όταν ανέλαβε ο επίσης αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, άρχισαν τα ελλείμματα στη χώρα, άρχισαν τα δημόσια χρέη να αυξάνουν, γιατί τότε επικράτησε η λογική της ίσονος προσπάθειας, γιατί τότε επικράτησε η λογική το ότι εμείς να περνάμε καλά και αύριο έχει ο Θεός για τα παιδιά μας, και τότε επικράτησε η λογική του τσοβόλα δώστε όλα. Τα θυμόμαστε όλοι μας πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πρόσφατα σχετικά γεγονότα και βεβαίως είναι γεγονότα τα οποία έχουν μείνει στην μνήμη του ελληνικού λαού. Εμείς λοιπόν, όταν διαβάσαμε το μνημόνιο, όταν διαβάσαμε τη δανειακή αυτή σύμβαση, είπαμε το μεγάλο όχι. Και σε τι είπαμε το όχι? Προφανώς δεν είπαμε όχι στους στόχους του μνημονίου. Οι στόχοι του μνημονίου, σας είπα, είναι μετά από 4 χρόνια να πετύχει η χώρα να έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό είναι προφανές ήταν κάτι που θέλουμε όλοι μας. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που να μην θέλει στο σπίτι του, στην οικονομία του σπιτιού του ή στην οικονομία της χώρας, η χώρα να έχει πλεόνασμα έτσι ώστε σταδιακά να αρχίσει να ξεπληρώνει τα δανεικά της. Προφανώς και συμφωνούμε σε αυτό. Όμως, για να πετύχουμε το στόχο, που ο στόχος είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, θα πρέπει να ακολουθηθούν δύο δρόμοι. Ο ένας ο δρόμος λέγεται δρόμος διαρθρωτικών αλλαγών από κρατικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσεων, αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, και ο άλλος ο δρόμος λέγεται δρόμος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Εμείς στον δρόμο των αποκρατικοποιήσεων, των μεταρρυθμίσεων,
των ιδιωτικοποιήσεων, της αξιοποίησης και της περιουσίας του δημοσίου, όχι απλώς συμφωνούμε, αλλά κατηγορούμε και την